κύμα που τρέχει με ορμή, το βράχο να χτυπήσεις, την αντίσταση θα βρεις και πίσω να γυρίσεις. Δημήτρη, βρισκόμαστε στο εργαστήριό σου, που από εδώ ξεκινάει η διαδικασία όλυψη στο να κατασκευάσεις ένα μαχαίρι. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? Πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 35, κατασκευάζω μαχαίρια, για να μην πω ότι και έχω γεννηθεί εδώ μέσα, διότι και ο πατέρας μου έκανε την ίδια δουλειά, οπότε είναι μετά που γεννήθηκα και καταλάβαινα, κατασκευάζω μαχαίρια. Την κληρονόμησες? Βεβαίως. Όλες αυτές οι δουλειές οι παραδοσιακές είναι κληρονομιά. Και γι' αυτό και την αγαπάμε διπλά. Δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα βιοποριστικό, είναι και μια τέχνη που την αγαπάς για να την κάνεις, αλλιώς δεν την κάνεις. Για έναν κριτικό, τι σημαίνει το μαχαίρι? Για τον κριτικό, από ανέκαθεν, ήταν σύμβολο φιλίας, σύμβολο ανδρισμού. Γενικά όλα τα παλικάρια και όλοι οι άνθρωποι είχαν πάντα ένα μαχαίρι απάνω τους, και μάλιστα όλα ήταν ειδικές κατασκευές. Ο καθένας που ήθελε ένα μαχαίρι πήγαινε και έκανε μια ειδική κατασκευή. Όπως συμβαίνει και σήμερα, βέβαια, ακόμα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μαχαίρι είναι. Το κρητικό μαχαίρι είναι έθιμο παλιό, αντρίας, τιμής, και χαρίζεται πάντα όταν θες να δέσεις μια φιλία ή όταν θες να τιμήσεις κάποιο άτομο και να σε τιμήσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δένει κάποιους ανθρώπους, σε δένει ο δεσμός μεταξύ σε δύο ανθρώπους. Η φιλία δηλαδή γίνεται ακόμα καλύτερη και η τιμή. Σε φέρνουν μαχαίρια που είναι κοιμήλια και έχουν πάθει σοβαρές ζημιές? Βεβαίως. Έχουν πέσει κατά καιρούς στα χέρια μου μαχαίρια, τα οποία από τουρκοκρατίας υπάρχουν εδώ πέρα, και λόγω φοράς χρόνου μου τα φέρνουν και τα επισκευάζω. Μάλιστα, πρόσφατα μου είχαν φέρει ένα μαχαίρι του Παπαφλέσσα από την Αμερική, το οποίο είχε πάει στην Αμερική, σε κάποιο συγγενή του βέβαια, το οποίο η λάμα του ήταν χαλασμένη, σπασμένη, και την αλλάξαμε, κάναμε καινούργια λάμα. Πόσο χρόνο ήσουν όταν άναψες για πρώτη φορά καμίνι? Καμίνι, όταν άναψα εγώ, μπορεί να ήμουν και 15 χρονών, αλλά καμίνι δούλεψα από 10 χρονών παιδάκι, δηλαδή ο πατέρας μου έβαζε. Εγώ γυρνούσα το καμίνι εκείνη την εποχή, διότι δεν είχαμε τον ηλεκτρισμό που έχουμε τώρα, τα ηλεκτρικά καμίνια. Είχαμε καμίνι χειροκίνητο, το οποίο το δούλευα εγώ, ο πατέρας μου σφυριλατούσε το μαχαίρι και ούτω καθεξής. Πόσες ώρες χρειάζεται ένα παλιό παραδοσιακό καμίνι να πυρώσει? Το καμίνι για να πυρώσει δεν θέλει πάρα πολύ ώρα. Η διαδικασία για να φτιάξει ένα μαχαίρι είναι αναλόγως, θέλει και πολλή ώρα ή λίγη ώρα, αναλόγως το μαχαίρι. Αναλόγως τι ποιότητα είναι και τι κατασκευή του κάνεις. Χρησιμοποιούμε. Ας πούμε, θιάζουμε κάτι μαχαίρι από σούστα αυτοκινήτου, αν έχετε υπόψη σας πως είναι, τα οποία είναι πάρα πολύ χοντρά. Αυτά λοιπόν, για να τα φέρεις, να τα κάνεις μια λεπτίδα, χρειάζονται αρκετή ώρα στο καμίνι, χτύπημα και ξανά χτύπημα, διότι πρέπει να κοκκινήσει το μέταλλο, να πάει στη θερμοκρασία που θέλεις, ώστε να είναι μαλακό, να το φέρεις, να του δώσεις το σχήμα που θέλεις. Έχουμε κόψει τις λάμες και τις έχουμε διαμορφώσει, τις βάζουμε στο καμίνι για να τους κάνουμε τη σκλήριση, δηλαδή το πόσο ανθεκτική θα είναι η λάμα.
χτυπώντας τη βέβαια ταυτόχρονα και στο αμόνι, η οποία η σκύρινση αυτή γίνεται μετά βουτώντας τη λεπίδα του μαχαιριού είτε σε νερό είτε σε λάδι. Αναλόγως το πόσο σκληρή ή μαλακή βαφή θέλουμε να κάνουμε. Εδώ του κάνουμε επαναφορά βαφής του μαχαιριού για να σβήσει μοναχό του με την ησυχία του, διότι αν τα αφήσουμε στον ατμοσφαιρικό αέρα θα κρυώσει γρήγορα και υπάρχει περίπτωση να σπάσει το μαχαίρι. Κάνει κρακ και σπάει, το οποίο δεν φαίνεται βέβαια, φαίνεται στο τέλειο μετά. Η μαντινάδα πώς βγήκε πάνω στα μαχαίρια? Η μαντινάδα είναι από τα παλιά τα χρόνια τα οποία πήγαινε ο καθένας λοιπόν και ήθελε να γράψει μια μαντινάδα για τον εαυτό του ή αν ήθελε να το κάνει κάπου δώρο. Και πάντα έβγαζε μια μαντινάδα, πάντα υπάρχουν οι μαντιναδολόγοι στην Κρήτη και αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Όπως και τώρα έρχονται άνθρωποι και μου λένε γράψε μου αυτή τη μαντινάδα, η οποία την έχουν βγάλει οι ίδιοι ή κάποιος φίλος τους. Την πρώτη μαντινάδα που έφτιαξες πάνω σε ένα μαχαίρι και γέλασες, τη θυμάσαι? Η πρώτη μαντινάδα που όποιος την ακούσει γελάει, λέει αν μ' αρνηθείς καμιά φορά και κάνεις αλωτέρι, θα σου τον κόψω το λαιμό με τούτο το μαχαίρι. Τόσο άγρια. Βεβαίως, τόσο άγρια. Βέβαια, δεν εννοεί μόνο την αγριότητα, εννοεί και την αγάπη, ε. Είναι ταυτόχρονα δύο πράγματα. Μαχαίρι μαυρομάνικο, κρατώ και δε φοβούμαι. Όξο να με σκοτώσουνε, στο στρώμα που κοιμούμαι. Σε έχει κάνει να βουρκώσεις κάποια μαντινάδα που έγραψες? Μαντινάδα να βουρκώσω, όχι. Αλλά συγκινήσει όταν κάποιος έρχεται ο οποίος έχει κάνει μια εγχείρηση καρδιάς, λέμε, και θέλει να κάνει στο γιατρό του ένα δώρο το οποίο να του μείνει, όχι να του δώσει λεφτά. Και μια μαντινάδα που έχω βγάλει και είναι πάρα πολύ ωραία είναι αυτή που λέει «Δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε δυο πιτίδια χέρια». Ωραία, έξυπνη. Βεβαίως. Άλλη μαντινάδα που σου έχει κάνει εντύπωση? Μαντινάδες είναι πάρα πολλές και έχω ένα βιβλίο στο μαγαζί μάλιστα, το οποίο έχω εκεί πέρα γράψει μαντινάδες, οι οποίες είναι από σένα, από μένα, από τον Α, από τον Β, οι οποίες δεν κυκλοφοράνε πουθενά και δεν πρόκειται να βρεθούν, διότι έρχονται πολλοί και μου λένε γράψτε την αυτή και μετά σκίσ' το χαρτί. Θέλω η μαντινάδα αυτή να είναι μία και μοναδική. Είναι τέχνη το να φτιάχνει μαντινάδα? Οπωσδήποτε είναι χάρισμα. Χάρισμα μεγάλο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι του λες θέλω να μπεις για μαντινάδα για αυτό το λόγο. Επί τόπου θα στη βγάλει, θα στη μπει. Στην εκκλησία το μαχαίρι είναι πάντοτε σύμβολος κακίας και γι' αυτό η εκκλησία το απέφχεται. Έχονται όμως χώρες και στιγμές που δυστυχώς γίνεται και αυτό όργανο, θελημένα ή αθέλητα. Συγκεκριμένη περίπτωση, όταν προδόθηκε ο Χριστός μας, τότε ο Πέτρος που ήταν ο πιο αυθόρμητος Απόστολος, έβγαλε το μαχαίρι του και έκοψε το αυτί του Μάλχου, το δεξιό μάλιστα, συγκεκριμένα το. Και τότε ο Χριστός του λέει, έλα Πέτρο, βάλει το μαχαίρι σου στη θήκη του, γιατί μαχαίρι έδωκες, μαχαίρι θα πάρεις. Και τότε πήρε το αυτί του δούλου το κομμένο, το κόλλησε στο κομμένο σημείο και από εκεί επικράτησε αυτό. Μάχαιρα έλαβες, μάχαιρα ράβεις. Ένα οξυδωμένο μαχαίρι μπορεί να συντηρηθεί και να φαίνεται καινούριο? Πάντα, πάντα όλα. Τα μέταλλα όλα έχουμε βρει τρόπους και μας φέρνουν μαχαίρια τα οποία είναι 100 χρονών, μαύρα, τα οποία είναι ταλαιπωρημένα κτλ. Και τα κάνουμε και ξαναφαίνονται σχεδόν καινούρια. Γιατί δεν θέλω εγώ ακόμα ένα μαχαίρι το οποίο είναι 100 χρονών να το κάνω να φαίνεται σαν να κατασκευάσει και προχθές. Γιατί λέει και μια μαντινάδα, των αντριωμένων τάρματα δεν πρέπει να πεντιώνται, μόνο πρέπει να γυαλίζονται, στον τοίχο να κρεμιώνται. Χρησιμοποιείς και κόκαλα στις λαβές? Βεβαίως. Από? Το κόκαλο που χρησιμοποιούμε, επειδή οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, είναι δύο λογιών. Το ένα, το άσπρο, αυτό που θυσιάζουμε τα κριτικά, τα καθαρό αίμα μαχαίρια, είναι από του μοσχαριού το πόδι. Από το τελευταίο το κότσι κάτω που βγάζουν τον μπατσά, ίσως να το έχουν πολύ ακουστά αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα παίρνουμε λοιπόν το κόκαλο, το οποίο είναι το πιο γεμάτο κομμάτι. Γιατί τα υπόλοιπα κόκαλα μεν μπορεί να είναι χοντρά, αλλά μέσα είναι κούφια, δεν είναι γερά. Παίρνουμε λοιπόν από εκεί πέρα
το κομμάτι αυτό, το οποίο το κόβουμε στην κορδέλα και βγάζουμε από ένα κόκαλο ένα μαχαίρι. Και επίσης υπάρχει το κέρατο, το οποίο πολλοί το ονομάζουν κόκαλο γι' αυτό, το οποίο είναι είτε από κρυάρια είτε από τράγους. Παίρνουμε λοιπόν το κέρατο, το κόβουμε και μετά το κατόπιν, λόγω του ότι είναι στραβό, πάντα όλα τα κέρατα είναι στραβά, τα βάζουμε στη φωτιά. Αυτά έχουν το ιδίωμα, όταν λοιπόν ζεσταθούν, μαλακώνουν. Όταν μαλακώσουν λοιπόν, τα βάζουμε σε κάτι σίδερα μέσα, τα αισιώνουμε και κάνουμε τις λαβές των μαχαιριών. Παίρνουμε το κέρατο, το οποίο από ό,τι βλέπουμε, το εσωτερικό κομμάτι του κέρατου είναι πάρα πολύ μαλακό και πάρα πολύ φτενό, οπότε δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τίποτα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την εξωτερική πλευρά πάντα, αυτό το κέρατο είναι από κρυάρι, την εξωτερική μεριά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια λαβή. Αφού λοιπόν κόψουμε το κέρατο, το οποίο έχει σχέση με τη λαβή του μαχαιριού εν σχέση με το μέγεθος, το παίρνουμε και το βάζουμε στο καμίνι εδώ, ούτως ώστε αυτό έρχεται και μαλακώνει. Αφού λοιπόν το κόκαλο, το κέρατο, το ζεστάνουμε, έχει την ιδιότητα και μαλακώνει πάρα πολύ. Το φέρνουμε λοιπόν σε κάτι πρέσες, οι οποίες είναι η ιδιοκατασκευή μας. Το σφίγγουμε και το αφήνουμε έως ότου κρυώσει. Όταν κρυώσει λοιπόν, έχει γίνει ίσιο πλέον και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή ενός χερουλιού από μαχαίρι. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το κέρατο, το οποίο από στραβό που ήταν, τώρα έχει γίνει ίσιο. Θα το φάμε στο γυαλόχαρτο και θα το φέρουμε στο μέγεθος και στο σχέδιο που ακριβώς θέλουμε για το μαχαίρι που θα το χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να μας πεις, αυτοί που μας βλέπουν στα σπίτια τους, με ποιο τρόπο μπορεί να συντηρήσουν ένα παλιό μαχαίρι. Μπορεί να πάρει ένα σειρματάκι ψηλό, το οποίο τρίβοντάς το μαχαίρι, να το καθαρίσει όσο μπορεί και να του βάλει λίγο λάδι, να το συντηρήσει και να το φυλάξει όπως είναι. Όταν θυμάμαι τη ζωή, είχαμε μαχαίρι στο σπίτι, όλη η οικογένεια, δώρα κάναμε μαχαίρια, έχουμε αγοράσει μαχαίρια. Σημαίνει πολλά για ένα κριτικό ένα μαχαίρι. Σημαίνει τιμή, σημαίνει ανδρεία και είναι το καλύτερο δώρο. Άμα δηλαδή μου κάνεις ένα δώρο, σημαίνει ότι είσαι πολύ καλός μου φίλος. Αυτό εδώ το μαχαίρι που βλέπουμε είναι της παραδοσιακής στολής της Κρητικής. Το ασημένιο το μαχαίρι είναι όλο ασημένιο, το θικάρι του και κόκαλο. Η χειρολαβή στο κριτικό μαχαίρι ήταν διχαλωτή, τη λέγαμε, διότι η Κρητική τότε ήταν το όπλο του και το χρησιμοποιούσαν με τον αντίχειρα μέσα για να μην φεύγει εύκολα στη μάχη. Και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει βάσει ιστορικών αυτή η χειρολαβή. Θέλω να μου πεις από την αρχή ποια είναι η διαδικασία για ένα μαχαίρι στολής. Το οποιοδήποτε μαχαίρι για να κατασκευαστεί, επειδή επανειλημμένος το έχω μετρήσει και το έχω ξαναμετρήσει, αλλάζει γύρω στα 135 φάσεις. Αλλάζει 135 φάσεις μέχρι από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αλλά το μαχαίρι μόνο. Οι θήκοι λοιπόν αυτές οι ασημένιες, οι οποίες είναι χειροποίητες 100%, αυτές δεν μπορεί να πεις πόσες φάσεις αλλάζουν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι για να κατασκευαστεί μια θήκη θέλει ένα μήνα δουλειά. Διότι είναι με το καλέμι χτυπητή στο χέρι εξ ολοκλήρου. Οπότε η διαδικασία είναι τέτοια, ζωγραφίζεται πρώτα και μετά χτυπιέται. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Το μαχαίρι για τους κρητικούς ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της κρητικιάς ενδυμασίας. Όλες οι κρητικές ενδυμασίες έχουν απαραίτητο το μαχαίρι στη μέση. Τα πολύ παλιά χρόνια βέβαια μου έλεγε ο πατέρας μου ότι στα Νόγια
φορούσε μαχαίρι και η αραβωνιαστικιά. Δηλαδή, όταν αραβωνιαζόταν μια κοπέλα, της δίδανε, της χαρίζανε και ένα μαχαίρι, το οποίο είχε στη μέση της δείγμα ότι ήταν εκτός από τότε δείγμα λεβεδιάς, ήταν και όπλο αμυντικό, μην τολμήσει κανείς να την πειράξει. Και τώρα, παιδιά, ερχόμαστε στη διαδικασία να προσαρμόσουμε ένα κόκαλο, να το κάνουμε χερούλι για ένα μαχαίρι. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι και εύκολο. Είναι λίγο επώδυνο βέβαια και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί οι δίσκοι που χρησιμοποιούμε, αν ξεφύγουν, μπορούν να σου κόψουν και δάχτυλο. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε το κόκαλο και το προσαρμόσαμε απάνω στη λεπίδα, τώρα πρέπει να φέρουμε το κόκαλο να έχει ακριβώς το σχέδιο της λαβής του μαχαιριού. Αυτό βέβαια γίνεται στον τροχό απάνω και όλα αυτά με τα χέρια. Μετά τη διαδικασία του φέρνουμε το κόκαλο στο σχέδιο της λάμας, έχουμε τη λίανση, δηλαδή επειδή ο τροχός δεν τρώει ίσια, η λάμα έχει κάτι λακκούβες και κάτι ανομοιόμορφα πράγματα, τα οποία έχουμε ένα ειδικό τροχό, ο οποίος μπαίνει με γυαλόχαρτο εδώ πέρα και ξεκινάει το ομοιόμορφο πράγμα το οποίο το κάνουμε στο κόκαλο. Μετά λοιπόν από ότι να στρώσουμε το κόκαλο να φύγουν οι λακκουβίτσες και ό,τι έχει απάνω ψεγάδι, πάμε και το γυαλίζουμε, δηλαδή του δίνουμε αυτή τη γυαλάδα με ειδικό πάνινο τροχό, ο οποίος δεν του κάνει τίποτα, το μόνο που κάνει είναι το γυαλίζει. Και μετά τα παίρνουμε τα μαχαίρια από εδώ πέρα, καθώς είναι τελειωμένα από το γυαλισμένο χέρι, και φεύγουμε και τα πάμε στο μαγαζί, στο κεντρικό μαγαζί, το οποίο είναι η πώλησή τους, που εκεί πέρα γυαλίζουμε και τις λάμες τους, γιατί δεν γυαλίζουμε όλες τις λάμες τους συνέχεια. Κατά παραγγελία τα μαχαίρια, τα οποία άλλος θα θέλει λίγο γυαλισμένα, άλλος θα θέλει πολύ γυαλισμένα, και αναλόγως κάθε πότε πουλάμε ένα μαχαίρι. Το μαχαίρι για τον κριτικό ήταν πάντα ένας αχώριστος σύντροφος. Ήταν ένα όπλο αμυντικό, γιατί η βοσκή της Κρήτης συνέχεια ζούσαν πάνω στα βουνά. Και από την εποχή της τουρκοκρατίας έπρεπε να κρατούν κάποιο όπλο, αμυντικό κυρίως, αλλά πολλές φορές το χρησιμοποιούσαν και επιθετικό όταν υπήρχε ανάγκη. Εκτός από το μαχαίρι, το που κατασκευάζανε με ατσάλι, δηλαδή η λεπίδα του ήταν ατσαλένια, υπήρχε και μία κατασκευή μαχαιριού, βέργας, η οποία ήταν και σπαθή και λεγόταν σπαθόβεργα. Η σπαθόβεργα θα έπρεπε να είναι από ξύλο πρίνου, που να είναι πολύ σκληρό, να είναι πολύ ανθεκτικό, γιατί το χρησιμοποιούσαν και για ακουμπιστήρι, να ακουμπάνε, όπως το πατερίτσι, αλλά το χρησιμοποιούσαν και για σαν όπλο επιθετικό και αμυντικό. Δηλαδή, αυτό έκανε δύο δουλειές, και συγχρόνως το χρησιμοποιούσαν για να διώχνουν και τα πρόβατα ή τα κατσίκια και να πηγαίνουν προς κάποια μεριά, προς κάποια κατεύθυνση. Ένα μαχαίρι γίνεται σπάνιο από την κατασκευή και το κόκαλο, ή είναι κάτι άλλο? Από γενικά κατασκευή και χερούλι βέβαια. Το χέρι το, από τι υλικό είναι, γιατί δεν μπορείς ένα μαχαίρι το οποίο είναι με πλαστική λαβή ή με ξύλινη λαβή που είναι εύκολα στην κατασκευή τους, να είναι το ίδιο με ένα κέρατο ή με ένα κόκαλο που έχουν αρκετή διαδικασία. Κάποια στιγμή είπες, όχ, τέρμα, δεν μπορώ. Όχι ακόμα. Είμαι σε μια ηλικία τέτοια που έχω την όρεξη και την αγάπη προς το είδος αυτό. Οπότε και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και κατασκευάζει οτιδήποτε πεθαίνει στο εργαστήριό του μέσα. Ο πατέρας σου ήταν καλό αφεντικό? Βεβαίως, πάρα πολύ αφεντικό.
Και το ίδιο προσπαθώ να είμαι και εγώ με τα παιδιά μου. Όταν παίρνουν μαχαίρια του πατέρα σου να τα επισκευάσεις, τι γίνεται? Πάντα συγκινούμαι όταν τα βλέπω και μάλιστα τα φωνάζω τους γιους μου και τους λέω: ελάτε να δείτε του παππού σας μαχαίρι. Και γράφει, ξέρω εγώ, 1950, 1940, 1955, διάφορες ημερομηνίες και συγκινήσε πάντα. Οι δυο σε γη την μάθαν τη δουλειά. Ευτυχώς, αν και είναι μικρή ακόμα σε ηλικία, λόγω του ότι όπως και εμένα έχουν γεννηθεί μέσα στο μαγαζί, από μικρά με βοηθάνε και όσο καιρό πηγαίνα στο λύκειο και μετά στο πανεπιστήμιο, πάντα στο μαγαζί ήτανε. Η ελεύθερη ώρα τους δηλαδή την τρώγανε στο μαγαζί. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και τα σημερινά παιδιά, επειδή είναι και πιο πολύ διαβασμένα, προσπαθούν να φτιάξουν τη δουλειά όσο μπορούν και καλύτερα. Ποιον από τους δύο βλέπεις ότι θα τον κερδίσει η δουλειά? Α, και τους δύο. Και τους δύο. Και τους δύο, και τους δύο. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί θα υπάρξουν άξιοι συνεχιστές του ίδιου. Το πρώτο μαχαίρι που έφτιαξα αισθάνθηκα πολύ περήφανος, διότι πουλήθηκε πρώτον και σε άρεσε κάποιον, και δεύτερον διότι έκανα κάτι και είχε αξία για μένα. Έχω μάθει να φτιάζω μαχαίρι. Την πρώτη φορά θυμάμαι που δημιούργησα ένα μαχαίρι ολοκληρωτικά ήταν καταρχήν με το βιδέο του μπαμπά. Πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ένα καλό δάσκαλο. Και το σημαντικότερο νομίζω το να κατασκευάσουμε ένα μαχαίρι από μόνοι μας είναι η μαγεία του να δημιουργήσεις κάτι από την αρχή. Πόσο μάλλον το μέταλλο και το κόκαλο να το κάνεις κάτι χρήσιμο προς έναν άλλο άνθρωπο. Και ένα εργαλείο παραδοσιακό για μας. Είμαι μαχαίρι κριτικό, όπλο τιμής και ανδρείας. Μα είμαι και ενθύμιο παντοτινής φιλίας. Υπάρχουν άλλα νέα παιδιά που θέλουν να μάθουν τη τέχνη? Δυστυχώς όχι. Εγώ μπορώ να πω το εξής, ότι παλιά πήγαινε ένας πατέρας σε ένα μάστορα και του έλεγε: να σου φέρω το παιδί μου να του μάθεις τη δουλειά σου. Εγώ που είμαι στη δουλειά αυτή τόσα χρόνια, μπορεί να είναι και 25 χρόνια που ήρθε κάποιος πατέρας και μου είπε: ξέρεις κάτι.